Στο πείραμα αυτό συνδέουμε στο τροφοδοτικό χαμηλής τάσης δύο λαμπτήρες, λάμδα 1 και λάμδα 2, οι οποίοι είναι παράλληλα μεταξύ τους. Και συνδέουμε και έναν τρίτο λαμπτήρα, λάμδα 3, ο οποίος βρίσκεται σε σειρά σε σχέση με τους άλλους δύο. Ανάβουμε το τροφοδοτικό, το οποίο το έχουμε ρυθμίσει σε τάση περίπου 10 volts και παρατηρούμε ότι οι δύο λαμπτήρες που βρίσκονται παράλληλα ανάβουν, αλλά σε μικρό βαθμό, και ο τρίτος λαμπτήρας που βρίσκεται, ο λάμδα 3 που βρίσκεται σε σειρά, ανάβει πολύ περισσότερο. Αν ξεβιδώσουμε το λαμπτήρα λάμδα 1, θα διαπιστώσουμε ότι ο άλλος λαμπτήρας λάμδα 2 που βρίσκεται παράλληλα με το λάμδα 1 αυξάνεται η ένταση της φωτεινότητάς του. Εάν ξεβιδώσουμε το λαμπτήρα λάμδα 3, ο οποίος βρίσκεται σε σειρά, θα διαπιστώσουμε ότι οι δύο λαμπτήρες λάμδα 1 και λάμδα 2 σταματούν πια να ανάβουν, γιατί έχει διακοπεί το κύκλωμα. Εάν συνδέσουμε την μια άκρη του ενός από τους δύο παράλληλους λαμπτήρες με τη μία άκρη του λαμπτήρα που βρίσκεται σε σειρά, θα διαπιστώσουμε ότι και οι τρεις λαμπτήρες σβήνουν. Αυτό οφείλεται στο ότι στο κύκλωμα έχει υπάρξει ένα βραχυκύκλωμα. Εάν αφαιρέσουμε τώρα το καλώδιο που δημιουργεί το βραχυκύκλωμα, θα διαπιστώσουμε και πάλι ότι το κύκλωμα έχει αποκατασταθεί, περνάει το ρέμα και ανάβουν πάλι οι τρεις λαμπτήρες.